Πολύ αγαπημένοι φίλε και φίλοι, γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Θα κάνουμε unboxing, ένα καινούριο mousepad το οποίο έχω πάρει. Θα μου πει, Μα δεν είχε πάρει mousepad την προηγούμενη φορά. Ναι, δεν θα διαφωνήσω, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά έχω το εξή θέμα. Είχα βασικά το εξή θέμα. Είχα πάει να μείνω σε έναν φίλο μερικέ ημέρε και επειδή δεν είχα πάρει μαζί μου κάποιο mousepad, γιατί δεν έχω κάποιο μικρό, κατέληξα να πρέπει να πάω να πάρω ένα, γιατί είχα το ποντίκι της Apple, το οποίο από ό,τι ανακάλυψα δεν δουλεύει πάνω στη τζάμι, να το ξέρετε, και κατέληξα και πήγα και πήρα ένα μικρό, για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου προσωρινά, γιατί οι εναλλακτικέ που έχω δοκιμάσει, δηλαδή τραπεζομάντιλο ή κάτι άλλο, δεν με βολεύανε επειδή δεν ήταν πάρα πολύ σταθερέ. Θα πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε μαζί, να δούμε. Το χρησιμοποίησα, Απλά το ξανά στο κουτί για να το ανοίξω και μαζί με εσά, επειδή τότε ούτω ή άλλω ήταν η επιτακτική ανάγκη να το βγάλω. Πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί, για να το δούμε ακριβώ και πώ είναι. Η εταιρεία είναι η Razer. Το κουτί είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι το, το τρομερό, πράσινο μαύρο. Το μοντέλο του ποντικού είναι το γκολιάθου. Το συγκεκριμένο είναι το μικρό το μέγεθο, γιατί βγαίνει σε τέσσερα μεγέθη: είναι small, medium, large και extra large. Αυτό είναι. Το μικρό το μέγεθο. Σαν διαστάσει είναι το μικρό, πάντα το τονίζω έτσι. Είναι 21,5 επί 27 και όλα τα mousepad τη συγκεκριμένη σειρά, σαν πάχο να το πω έτσι, είναι στα 3 χιλιοστά. Όλε τι πληροφορίε τι γράφει εδώ από πίσω στο κουτί, οπότε τα βλέπω κατευθείαν κι εγώ από εδώ. Μην νομίζετε ότι το θυμάμαι απ' έξω. Η συσκευασία σαν συσκευασία έχει και αυτό εδώ πέρα το κορδονάκι. Άρα. Την ανοίγουμε από εδώ, άμα δεν το καταστρέψω, θα, θα σας πω, ναι, ωραία, σηκώνουμε αυτό εδώ πέρα. Το ποντίκι κάθεται εδώ πέρα μέσα, δεν είναι τίποτα το τρομερό. Και είναι αυτό εδώ το ποντίκι και αυτό είναι ψηφιακά εκτυπωμένο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σε σχέδιο. Έχει πάνω το σήμα τη Razer, είναι πράσινο με μαύρο. Γύρω-γύρω, αν μπορούμε να το δούμε, δεν θα το ζουμάρει η κάμερα. Απλά σα το δείχνω όσο μπορεί να το πιάσει. Η άκρη του είναι και αυτήν ραμμένη για να μην ξεφτίζει, να μην ξεκολλάει. Αυτό που παθαίνουν είναι τα περισσότερα mousepad που έχουμε όλοι χρησιμοποιήσει είναι σε όλο το κομμάτι του ραμμένο, δεν έχει κάποιο σημείο το οποίο να είναι κενό. Από πίσω έχει αυτό το πέρα το πράσινο, το οποίο είναι ε, πλαστικό για να μην γλιστράει το, το ποντίκα το αν μπαίνει κάτω. Αν το δείτε δηλαδή τώρα εδώ πέρα δεν κουνιέται. Δεν έχει τίποτα το, το ιδιαίτερο τίποτα το τρομερό, σαν μέγεθος βαλεύει πάρα πολύ. Είναι υπερβολικά αφορητό για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το πάρουμε μαζί μας για να το έχουμε σε κάθε περίπτωση εφόσον χρειαστεί και εφόσον προκύψει ανάγκη. Αυτό που δεν μου άρεσε συγκριτικά με το προηγούμενο, μόνο έτσι δηλαδή θα μπορέσω να σας το απαντήσω είναι ότι η αίσθηση που μου έδινε αυτό δεν ήταν τόσο ωραία, αλλά όχι στην άποψη της κύλησης του ποντικιού, ωραία από πάνω, αυτό το πέρα το κομμάτι που είναι εκτυπωμένο, που είναι το ύφασμα. Δεν είναι άσχημο, το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ ευχάριστα, δεν θα πω δηλαδή ότι δεν θα κάνει τη δουλειά του και ότι θα σας δυσκολέψει. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι τόσο ωραίο όσο το προηγούμενο. Ίσως το προηγούμενο το μεγάλο δηλαδή που έχω, να είναι λίγο πιο χοντρό. Ε, το πήρα, α, αν θυμάμαι καλά, λόγω μιας προσφοράς που το είχαν γύρω στα 7 ευρώ, δεν ήταν δηλαδή κάτι το τρομερά ακριβό ή κάτι το τρομερά δύσκολο για να το αποκτήσει κάποιος ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι όπως είπα και πριν αξίζει τα λεφτά του, θα το συνέστηνα. Δεν είχα πάρει ποτέ μου κάποιο προϊόν της ε, Razer για να σας πω την αλήθεια. Οπότε δεν ξέρω αν στα υπόλοιπα προϊόντα τη είναι όντω τόσο καλή. Γιατί γενικότερα, λίγο στο ίντερνετ που διάβασα και την εταιρεία λένε πάρα πολύ καλά λόγια. Αυτό όμω θα το συνέστηνα και σε κάθε περίπτωση, αν το βρείτε και σε κάποια ε, πολύ καλή τιμή και σε κάποια πολύ καλή προσφορά, σίγουρα θα έλεγα να το αγοράσετε. Εφόσον αυτό που χρειάζεστε είναι κάτι μικρό, κάτι εύκολο στη μεταφορά και κάτι που να βολεύει για να μην γλιστράει, για να μην ξεκολλάει, για να πείτε ότι θα δώσετε 7 ευρώ, αλλά θα μείνει. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, να πατήσετε και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις και να βλέπετε όλα τα βίντεο τα οποία ανεβάζω. Σαφώς υπάρχει και το κανάλι στο Instagram στο οποίο μπορείτε να με ακολουθήσετε επίσης. Θα βάλω ό,τι link χρειάζεται στην περιγραφή. Αυτά από μένα, Razer, Goliathus, το mousepad, το small, στα 7 ευρώ το πήρα εγώ. Ξαναλέω λίγο, το μέγεθος είναι 21,5 επί 27 επί 3. Το 3 είναι χιλιοστά βέβαια, ενώ τα προηγούμενα είναι εκατοστά. Πολύ ωραίο, πολύ κομψό, πολύ φορητό. Αυτά προς το παρόν, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!